Υπάρχουν από πλευρά ερευνών. Η δόξα Κομμονδρόμου μα περιμένει. Έλα δόξα! Σα χαιρετώ και πάλι. Η Αμερικανική εταιρεία Regeneron και η Ελβετική Roche ανακοίνωσαν σήμερα υποσχόμενα νέα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών για ένα πειραματικό κόκτελ αντισωμάτων, που ίσω μειώνει τον κίνδυνο μετάδοση COVID-19 σε νοικοκυριά όπου ένα άτομο έχει μολυνθεί από την ασθένεια. Οι εθελοντέ που έλαβαν τη θεραπεία αλλά τελικά μολύνθηκαν από τον κορονοϊό είδαν τα συμπτώματα να υποχωρούν πιο γρήγορα σε μία εβδομάδα, κατά μέσο όρο, εναντί τριών εβδομάδων για του ασθενεί που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Δοκιμέ τη θεραπεία, η οποία βασίζεται σε αντισώματα, συμμετείχαν 1.505 άτομα, με περισσότερου από 60.000 Αμερικανού να εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται θετικοί στον COVID-19 κάθε μέρα. Το κόκτελ αντισωμάτων Regent-Cov μπορεί να βοηθήσει να παρασχεθεί άμεση προστασία σε ανεμβολία στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον ιό. εκτιμώ επικεφαλή τη επιστημονική διεύθυνση τη Regeneron. Οκτώ μήνε μετά από η πιανόσησηση, με κορονοϊό, ένα στα δέκα άτομα εμφανίζει τουλάχιστον ένα μέτριο σοβαρό σύμπτωμα του COVID-19, το οποίο έχει αρνητική επίδραση στην εργασία, στην κοινωνική και στην οικογενειακή ζωή του. Τα πιο κοινά μακροπρόθεσμα συμπτώματα είναι η απώλεια όσφρηση και γεύση, καθώ και η κόπωση. Αυτό δείχνει η νέα μελέτη ειδικών του νοσοκομείου Dandérit και του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία, η οποία δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Journal of the American Medical Association. Από την άνοιξη του 2020, οι Σουηδοί ερευνητέ διεξάγουν τη μελέτη Community. Τη οποία κύριο στόχο είναι η καταγραφή τη διάρκεια τη ανοσία μετά από νόσηση. Ποσοστό περίπου 19% διέθεται αντισώματα ενάντια στο νέο κορονοϊό. Μια ευγενική προσφορά τη φαρμακοβιομηχανία Ρεμέτικα για ένα υγιέστερο κόσμο. Κυρίε και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.